Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής επιστρέφουμε με τον Δήμαρχο Λαγκαδά, τον κύριο Γιάννη Καραγιάννη. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να μας πείτε λίγο δύο λόγια για το τι έχει γίνει στο κομμάτι των δρόμων, της οδοποιίας του Δήμου, που βρισκόμαστε, τι έγινε και αν υπάρχει σχεδιασμός για κάτι ακόμη. Αναφερθήκατε στον κόμβο. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας αυτή τη στιγμή. Ο κόμβος θα δώσει άλλα χαρακτηριστικά, καθώς έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη της περιοχής και το αναμένουμε. Οι δημοπράτες πιστεύω εντός των επομένων ημερών θα έχουμε την ημερομηνία. Από εκεί και πέρα, εμείς λόγω και των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, κάναμε ένα πρόγραμμα συντηρήσεως του τεραστίου οδικού δικτύου των οδών οι οποίες μας αντιστοιχούν. Είναι σε εξέλιξη. Κάναμε αρκετές αποκαταστάσεις. Βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι ανήκει στην περιφέρεια, τόσο η Εθνική Οδός, που περνά από μέσα η παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Καβάλας, όσο και επαρχιακά δίκτυα. Έχει η περιφέρεια ένα πρόγραμμα συντηρήσεων σε εξέλιξη, το οποίο πρόσφατα ετέθη σε εφαρμογή στον δρόμο από το Λαγκαδά προς Όσα. Έχω πληροφορηθεί ότι σε εξέλιξη στο επόμενο διάστημα θα είναι η εργολαβία από Βαγιοχώρη προς Σοχό. Ναι. Η παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Καβάλας, που είναι ένας δρόμος που έχει πολλά ζητήματα και θέλει άμεση αποκατάσταση. Και βέβαια εμείς θα συνεχίσουμε αυτές τις παρεμβάσεις και τονίζω το πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα στο Λαγκαδά. Έχει κατά πολύ μεγάλο βαθμό δημιουργηθεί από τις τομές που κάνει καθημερινά η ΕΔΑ θέση, η Εταιρεία του Φυσικού Αερίου. Όλα αυτά εδώ. Αυτό δημιουργούν... που είπατε στην αρχή. Ακριβώς. Όλα αυτά εδώ εμείς θα προσπαθούμε στο μέτρο του εφικτού να τα αποκαταστήσουμε. Πάντα θα υπάρχουν ζητήματα. Σκεφτείτε, 600 χιλιόμετρα δίκτυο. Είναι και αγροτική οδοπία. Η αγροτική οδοπία είναι άλλο κομμάτι. Εμείς έχουμε κάποια γκρέιντερ, έχουμε πάρει υλικό, κάνουμε κάποιες αποκαταστάσεις. Όμως και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί στην έκταση ενός τόσο πολύ μεγάλου Δήμου. Θεωρώ ότι έγινε καλή δουλειά αυτά τα χρόνια. Πάντα θα υπάρχουν ζητήματα, πάντα θα υπάρχει διεκδίκηση από συνδημότες μας για κάτι καλύτερο. Δεν είναι μόνο η αγροτική οδοπία, είναι και η διέλευση προς κτηνοτροφικές μονάδες, προς βιομηχανικούς χώρους. Όλα αυτά εδώ εμείς συνδυαστικά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, πάντα όμως με ρεαλισμό. Διότι θεωρούμε ότι η προτεραιοποίηση. Για εμάς ήταν το πρώτο οποίο κάνουμε αυτά τα χρόνια και να σας πω και κάτι άλλο που πολλοί δεν το ξέρουν, ότι δεν είναι δυνατόν σήμερα να πέσει ούτε ένα τετραγωνικό άσφαλτος εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Απαγορεύεται από τον νόμο, γιατί πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για αυτό το θέμα. Δεν επιτρέπεται τον νόμο να κάνεις κάτι έξω από τον αστικό ιστό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί, γιατί πολλοί θεωρούν ότι δεν γίνονται κάποιοι δρόμοι που να συνδέουν είτε αγροκατοικίες είτε κάποια άλλα σπίτια που είναι εκτός οικισμού. Κατανοητό. Να ρωτήσουμε, κύριε Καραγιάννη, τώρα και να δούμε λίγο κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική, ενδεχομένως και με τη σχολική στέγη. Τι έχει κάνει ο Δήμος μέχρι σήμερα σε αυτά τα κομμάτια? Κοιτάξτε, το θέμα σχολική στέγη προσωπικά πάντα το είχα στην ατζέντα μου ως πρώτη προτεραιότητα. Είχα την τιμή όλα αυτά τα χρόνια ως Δήμος να κατασκευάσουμε ως Δημοτική Αρχή 8 καινούργια σχολεία. Και σε αυτή τη θητεία παραδώσαμε, παρόλο που ήταν μια πολύ δύσκολη θητεία, και μια θητεία η οποία δεν είχε χρηματοδοτικά προγράμματα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών, παραδώσαμε πρώτα απ' όλα στο νέο δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου, το οποίο εγενιάστηκε πριν από 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει. Πριν από μερικές μέρες εγενιάσαμε κάποια μερικά πολλά διαδικαστικά ζητήματα των νηπιαγωγείων του Καβαλαρίου και παράλληλα έχουμε προχωρήσει στο σχεδιασμό τόσο για το νέο γυμνάσιο του Λαγκαδά, το εντάξαμε, αν και είχε απενταχθεί, στο νέο πρόγραμμα ΣΔΙΤ και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που θα δώσει ανάσα στην πόλη του Λαγκαδά, καθώς το παλαιό γυμνάσιο δεν μπορεί να χωρέσει τα 500 παιδιά, με αποτέλεσμα να το διεκδικήσουμε, να το επανεντάξουμε και θεωρούμε ότι και αυτό μέσα στο 19 θα δημοπρατηθεί. Όλα αυτά εδώ σε συνδυασμό με τα κτίρια τα οποία έχουν μετασκευαστεί, πιστεύω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται οι σχολικές ανάγκες. Έχουμε το θέμα με τα λαγινά. Εκεί κάνουμε μια προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε την ένταξη του παλαιού σχολείου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, να γίνει ένα και ένα καινούριο σχολείο, αλλά παράλληλα να γίνει και μια επέκταση του σημερινού, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις πολλές ανάγκες που έχει το σχολείο των λαγινών. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές έχουμε ανταποκριθεί. Υπάρχουν περιοχές που προφανώς θα έχουν πάντα προβλήματα. Όμως στο θέμα της σχολικής στέγης, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας. Αν λύσουμε και αυτά τα θέματα και με τις δημοπρασίες που είναι σε εξέλιξη, θεωρώ ότι 100% θα είμαστε ικανοποιημένοι. Το μαθητικό δυναμικό αυξάνεται, τι παρατηρείτε? Ανάλογα με την περιοχή.
Δηλαδή υπάρχουν περιοχές που δυστυχώς. Υπάρχουν αυξομοιώσεις δηλαδή του πληθυσμιακού δυναμικού. Περισσότερο έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά της μετακίνησης προς το ναστικό ιστό, όπως από τις ορεινές δημοτικές ενότητες, αλλά και κάποιες περιοχές όπως ο Λαγκαδάς, όπως τα Λαγινά, όπως το Ηράκλειο, όπως το Περιβολάκι, οι οποίες δείξανε δυναμική τα τελευταία χρόνια. Ήρθε πληθυσμός να μείνει εκεί, ιδιαίτερα στα Λαγινά και στο Λαγκαδά, και εκεί είναι αυξημένες ανάγκες. Άρα λοιπόν ανομοιογένεια και εκεί. Ανάλογα με την περιοχή, προσπαθούν να λειτουργήσουν. Υπάρχουν κάποιες μονάδες οι οποίες κλείσανε. Δώσαμε μια μάχη και φέτος ξανά πέρσι άνοιξε τον νηπιαγωγείο στην ανάληψη και φέτος τον νηπιαγωγείο στις 5 Βρύσες. Θέλω να πω ότι προσπαθούμε κάθε σχολική δομή και να τη συντηρήσουμε σωστά, αλλά και να την κρατήσουμε ανοιχτή. Αυτή είναι η πρώτη στην προτεραιότητα. Μιλάμε για 50 σχολεία. Ένα τεράστιο αριθμό σχολείων και πολλά από αυτά με πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές έχουμε ανταποκριθεί στο κομμάτι της σχολικής υποδομής. Κοινωνική πολιτική, κύριε Καραγιάννη, δομές. Κοινωνική πολιτική. Μέρημνα και φροντίδα ακόμη και στα σχολεία. Σε κοινωνική πολιτική νομίζω ότι είναι το Α και το Μ σε ένα σύγχρονο Δήμο. Έτσι πως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, έτσι πως έχει η ελληνική κοινωνία μετατοπίσει το βάρος, αν θέλετε, την ευαισθησία της, σήμερα ένας Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει κοινωνική στήριξη. Εμείς έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο κοινωνικό ιστό υποστήριξης των αδυνάτων κοινωνικών ομάδων και των συμπολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση, πέρα από το κοινωνικό φαρμακείο και το κοινωνικό παντοπολείο, που πρόσφατα γενιάσαμε τη νέα δομή σε ένα ιδιαίτερο χώρο, έχουμε συνεργασία με την περιφέρεια στην υποστηρικτική αυτή τακτική που ακολουθούμε σε σχέση με αδύναμες κοινωνικές μονάδες. Ενεργοποίησαμε ένα νέο θεσμό. Όπως είναι το ΚΕΠ Υγείας, που είναι σε αρκετούς δήμους της Ελλάδας πλέον εφαρμόζεται, πάνω από 30. Έχουμε κάνει το κέντρο κοινότητας. Όλα αυτά γενιάστηκαν σε μια πρόσφατη δομή στο κέντρο του Λαγκαδά, που υποστηρίζει πολλούς συνδημότες μας. Θεωρώ ότι είμαστε ένας ενεργός κοινωνικά δήμος, που υποστηρίζει πολλούς συμπολίτες. Και αυτό εδώ μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος, γιατί θεωρώ ότι εκεί πρέπει να δοθεί το πρώτο στο βάρος σήμερα. Δεν είναι τόσο πολύ οι υποδομές, βεβαίως και οι αναγκαίες, αλλά σήμερα πρέπει να στηρίξουμε τον αδύναμο συμπολίτη. Και σε αυτή την κατεύθυνση, μαζί με τα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι, μαζί με τις κοινωνικές άλλες δράσεις του Δήμου, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό βαθμό. Θα δει ο κόσμος του Λαγκαδά, του Δήμου, και ένα περιβαλλοντικό πάρκο πολύ σύντομα, κύριε Καραγιάννη, στο στρατόπεδο. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς? Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία όταν πριν από 2 χρόνια την ξεκινήσαμε, πολλοί κοιτούσαν περίεργα πώς είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί ένα στρατόπεδο. Έχουμε λοιπόν ένα γεγονός σήμερα. Ένα στρατόπεδο παρατημένο, το οποίο διεκδικήσαμε το 2006 και πήραμε στην ιδιοκτησία του Δήμου. Πλην όμως δεν υπήρχε δυνατότητα να αξιοποιηθεί μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία μέχρι σήμερα. Ήρθαμε σε συνεννόηση με το ανταποδοτικό σύστημα ανακύκλωσης. Είναι ένα σύστημα περιβαλλοντολογικό, ελέγχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και χρηματοδοτείται από το Φόρο Περιβάλλοντος. Είναι κάτι αντίστοιχο με το πρόγραμμα του Μπλε Κάδου. Με αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, με μια συμφωνία η οποία εγκρίθηκε και από την αποκεντρωμένη αλλά και από τα αρμόδια Υπουργεία, παραχωρήθηκε ο χώρος με νόμιμο τρόπο, προκειμένου εκεί να δημιουργηθεί το πρώτο πάρκο περιβαλλοντολογικής ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Είναι κάτι το οποίο έχει από μόνο του μια ιδιαίτερη παιδευτική αξία, καθώς απευθύνεται στον πρώτιστο βαθμό στα παιδιά. Καθημερινά θα τον επισκέφτονται δεκάδες παιδιά από σχολεία όλης της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο, για να εκπαιδεύονται περιβαλλοντολογικά, αλλά βέβαια και από όποιον πολίτη θέλει, είναι δωρεάν είσοδος, η παραμονή εκεί. Στην πρώτη φάση έχει εκπαιδευτικούς χώρους, έχει ένα παρασκευαστήριο, και θα σας το περιγράψω αμέσως, και έχει και στη δεύτερη φάση και αθλητικές εγκαταστάσεις, και χώρους αναψυχής και παιδικές χαρές. Προκειμένου... Είναι έτοιμο διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή αυτή που μιλάμε, στιγμή έτσι όπως που το μιλάμε, έχουν ήδη οι εκπαιδευτικοί τοποθετηθεί, γίνεται μια προεργασία προκειμένου την άλλη εβδομάδα να έχουμε τα εγκαίνια του χώρου και από τις αρχές Ιανουαρίου να υποδεχτεί τα πρώτα σχολεία, έχουν κλειστεί και τα πρώτα ραντεβού. Θα έρχεται το σχολείο, το παιδί αφού θα κατεβαίνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, θα μπαίνει σε ένα χώρο όπου θα του παρέχεται ένα ρόφημα, ένα δωρεάν αναψυκτικό και ένα κρουασάν. Στη συνέχεια θα μπαίνει σε ένα παρασκευαστήριο που θα μπορεί να φτιάχνει ψωμί, να φτιάχνει είδη ζαχαροπλαστικής, λάδι, να δει πώς οικολογικά μπορεί να ανταποκριθεί. Θα πηγαίνει, θα παρακολουθεί δίπλα σε ένα διαμορφωμένο αμφιθέατρο σεμινάριο περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης. Θα παίζει παιχνίδια περιβαλλοντολογικά. Θα παίζει με ένα διαδραστικό συντριβάνι που είναι από τα ελάχιστα στην Ελλάδα που έχουν συνδυασμό νερού και ήχου, όπως το εξωτερικό.
Στη συνέχεια θα χρησιμοποιεί το μηχάνημα το οποίο έχει στηθεί για την ανακύκλωση. Το κάθε μπουκαλάκι πλαστικό το οποίο θα έχει μαζί του αντιστοιχεί σε 0,3 λεπτά. Δηλαδή θα μπορεί να παίρνει, αν έχει 15-20 μπουκαλάκια, το αντίστοιχο ποσό σε κουπόνι εκπτωτικό. Εδώ εντοπίζεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του πάρκου. Όταν θα φέρνει λοιπόν μια σακούλα με πλαστικά μπουκαλάκια, αντί να τα πετάει στο μπλε κάτω, θα τα βάζει στο μηχάνημα. Μέσα εκεί θα παίρνει αντιστοιχεία ποσού σε κουπόνι εκπτωτικό από συνεργαζόμενες εταιρείες. Ή αν δεν θέλει αυτό εδώ, θα πατάει το άλλο κουμπάκι που θα είναι κοινωνικός σκοπός, που θα πηγαίνει υπέρ κάποιου κοινοφιλού σκοπού. Αυτή λοιπόν η εκπαίδευση του παιδιού θα είναι πολύ σημαντική. Θα μάθει να ανακυκλώνει, θα μάθει να έχει όφελος από αυτή την ανακύκλωση, καθώς αυτός είναι ο νέος τρόπος ανακύκλωσης που θα έρθει στην Ελλάδα από το 2019. Και όλα αυτά εδώ σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα όμορφο, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ασφαλές, που θα συνδυαστεί και με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και θεωρώ ότι ο Λαγκαδάς θα γίνει ένα σημείο περιβαλλοντολογικής αναφοράς. Σε τι έκταση εκτείνεται όλο αυτό? Η πρώτη φάση είναι περίπου στα 5 στρέμματα από τα συνολικά 30 που έχουν παραχωρηθεί. Σκεφτείτε το αυτό σε συνδυασμό με αθλητικές εγκαταστάσεις, συνδυασμό με. Θα έχει μέσα λαχανόκηπους, θα έχει πάρκα πρασίνου. Δηλαδή το παιδί θα εκπαιδεύεται και στο να καλλιεργεί, στο να βλέπει διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις. Όλα αυτά εδώ, σε ένα χώρο ο οποίος θα φυλάσσεται όλο το 24ωρο, θα είναι δωρεάν η πρόσβαση. Ανάς. Και το κυριότερο ότι θα είναι ένας χώρος που θα συνδυάσει την εκπαίδευση με την αναψυχή. Θα μπορούν να έρθουν οικογένειες με μονομένες επισκέψεις, δηλαδή πέρα από τα σχολεία. Προφανώς. Έχει δημορφωθεί ένας χώρος πάλι. Και εκτός Λαγκαδά κατοίκων. Θα λειτουργεί περίπου 18 ώρες το 24ωρο. Όποιος θέλει θα μπαίνει μέσα. Θα υπάρξει μια ιδιαίτερη καμπάνια πάνω σε αυτό εδώ. Για να καταλάβετε, η εταιρεία αυτή εδώ έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή την ανταποδοτική ανακύκλωση και μέσα στην ελληνική αστυνομία και στο μετρό της Αθήνας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό το σύστημα εταιρεία, αυτό το περιβαλλοντικό σύστημα, στην ουσία εκπαιδεύει τον Έλληνα πολίτη. Ιδιώτες είναι. Είναι σύστημα ανακύκλωσης, το οποίο χρηματοδοτείται από φόρο του δημοσίου. Άρα δεν μπορείς να τους πεις ότι είναι ιδιώτες. Όχι καθαρά ιδιώτες. Ναι, είναι ένας σύνθετος μηχανισμός που δεν έχει αποσκοπήσει το κέρδος. Απλά είναι υποχρεωμένο τα λεφτά τα οποία απορροφά από το φόρο του δημοσίου να τα επιστρέφει με εκπαιδευτικό χαρακτήρα ανακυκλωτικό στην ελληνική κοινωνία. Είναι κάτι σύνθετο που πολλοί όντως, και εσείς προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να το επιληφθείτε στο μέγεθος. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω ποιος έκανε την επένδυση, δηλαδή τις εγκαταστάσεις αρχικές, ποιος χρηματοδότησε. Έτσι ακριβώς όπως το έχετε πει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί άμεσα. Είναι χρήματα στην ουσία του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Είναι από τον φόρο ανακύκλωσης που οι μεγάλες εταιρείες, να μην αναφέρω ονόματα, φιαλωμένων ποτών, μεγάλων σούπερ μάρκετ. Πολυεθνικές, επιστρέφουν ένα κομμάτι του τζίρου τους στον φόρο αυτό. Αυτός ο φόρος μέσω του Υπουργείου αποδίδεται σε αυτό το σύστημα ανακύκλωσης και αυτό το σύστημα ανακύκλωσης υποχρεούται να το δαπανίσει για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Και με αυτούς λοιπόν εδώ μια πέρα. Μια δαπάνη λοιπόν και αυτή ακριβώς, η διαμορφωμένη έκταση στο πάρκο. Μια σημαντική δαπάνη. Λέω από τώρα ότι κατά 99% την άλλη Παρασκευή θα έχουμε τα εγκαίνια του πάρκου και προφανώς αυτό το πολύ φιλόδοξο πάρκο, το μοναδικό στην Ελλάδα, δεν απευθύνεται μόνο στο Λαγκαδά, στο Δήμο Λαγκαδά. Απευθύνεται ιδιαίτερα στο Πολυδομικό Συγκρότημα. Είναι εύκολη η πρόσβαση στο Λαγκαδά και το τονίζω. Το πρώτο στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο στην Ελλάδα. Υπάρχει τώρα ένα πιλωτικό στην Αθήνα. Πώς έγινε στο δικό σας Δήμο το πρώτο? Δεν θέλω να πω ότι ήταν μια προσωπικό στίγμα και προσωπική προσπάθεια. Αυτά είναι πολύ μεγάλα λόγια. Ήταν μια συνδυαστική προσπάθεια. Το πιστέψαμε, το φέρνουμε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα σήμερα για μένα. Είναι τιμή. Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι μαζί με το φυσικό αέριο, μαζί με τον κόβο και με αυτό το πάρκο διαμορφώνει μια άλλη νέα δυναμική στην πόλη του Λαγκαδά, άρα κατά συνέπεια και στο Δήμο Λαγκαδά, μας βάζει στον αναπτυξιακό χάρτη και μας διαμορφώνει ένα πολύ ισχυρό πυλώνα δίπλα στο πολυδομικό συγκρότημα. Σίγουρα πάντως θα εκτιμηθεί, ειδικά από τα παιδιά που είναι πολύ ευαισθητοποιημένα, κύριε Καραγιάννη, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση και αυτές οι δράσεις χαροποιούν ιδιαίτερα τα παιδιά. Ξέρετε, με τη σειρά τους πάνε στα σπίτια τους και μαθαίνουν και στους γονείς τους. Κοιτάξτε πόσο απλό είναι. Δηλαδή, έρχεται το παιδί, παίζει. Το κερνάνε, διαμορφώνει εκεί πέρα μέσα αρτοσκευάσματα κλπ. Πάει, παρακολουθεί ένα πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον από ειδικούς εκπαιδευτές. Ναι, θα το τονίσω έτσι. Από εκπαιδευμένους. Έχει σημασία αυτό. Εκπαιδευμένους παιδαγωγούς. Στη συνέχεια παίζει παιχνίδια περιβαλλοντολογικά. Για να καταλάβετε, μέχρι και το δέντρο, το χριστουγεννιάτικο, είναι από μπουκάλια ανακύκλωση. Το έβλεπα σήμερα και λέω δεν είναι δυνατόν. Το έβλεπα και πραγματικά το θαυμάζω. Αύριο θα ανάψει κιόλα. Φεύγει το παιδί από εκεί. Έρχεται από το σχολείο του 50 παιδάκια με σακούλες. Και φεύγουν είτε για τον κουμπαρά του σχολείου τους
με ένα κουπόνι 50-100 ευρώ να πάνε να ψωνίσουν από κάποιους συνεργαζόμενους σούπερ μάρκετ, είτε έχοντας τη συνείδησή τους ότι δώσαν αυτά τα 100 ευρώ για ένα κοινωνικό σκοπό. Mm-hmm. Εγώ γι' αυτό το θεωρώ μια πλήρη δράση, η οποία και εκπαιδευτικό χαρακτήρα έχει, και κοινωνικό, αλλά και στο παιδί διαμορφώνει μια περιβαλλοντική εκπαίδευση, που για μένα είμαι περήφανος που αυτό θα γίνει στον τόπο μου. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας τη συνάντησή μας στην τηλεοπτική, κύριε Καραγιάννη, θέλω λίγο να μας πείτε για την απόφασή σας. Δεν έχετε πει επίσημα κάτι, αλλά είναι γνωστή η πρόθεσή σας να μην διεκδικήσετε το δημαρχιακό θόκο Λαγκαδά ξανά σε αυτές τις εκλογές. Για λόγους που εσείς γνωρίζετε, βέβαια, εγκαταλείπετε οριστικά την αυτοδιοίκηση. Μεγάλη κουβέντα αυτή, για να την πω. Θεωρώ όμως ότι η αυτοδιοίκηση, όπως σας είπα και πριν, είναι κάτι το οποίο σε παθιάζει, αν και αν το αγαπήσεις, δύσκολο το αφήνεις. Παρόλες τις πίκρες που κατά καιρού συναντάς. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή πήρα εγώ μια συνειδητή απόφαση, ότι τη συζήτησα προφανώς με την οικογένειά μου και κατέληξα ότι έχω κλείσει ένα πολύ σημαντικό κύκλο. Με τίμησαν οι συμπολίτες μου, οι συνδημότες μου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, 3 θητείες, 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Θεωρώ λοιπόν ότι κάνω στην πράξη αυτό που θεσμικά θα πρέπει να κάνει ο νομοθέτης, οριοθετώντας θητείες. Πρέπει για όλα τα πολιτικά αξιώματα να υπάρχουν θητείες. Εγώ κρίνω ότι αυτές οι θητείες είναι ένας εύλογος αριθμός, αυτοπεριορίζομαι και βεβαίως θα δω ποια θα είναι και η επόμενη μέρα σε σχέση προφανώς με τη δικιά μου στρατηγική και σκέψη για το μέλλον. Προφανώς και είμαι ενεργός, προφανώς και θέλω να συμμετάσχω στην επόμενη μέρα, θέλω να προσφέρω. Πρώτα απ' όλα έχω δεσμευτεί να ολοκληρώσω όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, επειδή το είδα η επόμενη μέρα, για μένα η επόμενη μέρα στο Δήμο Λαγκαδά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ζούμε την ημέρα, ζούμε την κάθε μέρα, προσπαθούμε κάθε μέρα να είμαστε χρήσιμοι στο συμπολίτη και το κυριότερο να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του με τα όποια λατώματα, με τις όποιες παθογένειες, αλλά το κυριότερο με αλήθειες και με πάντα στο μέτρο του εφικτού. Αφού λοιπόν κλείσει αυτός ο κύκλος και υπηρετώντας μέχρι την τελευταία μέρα τον συμπολίτη μου, ολοκληρώνοντας το έργο μου, από εκεί και πέρα και εγώ θα αξιολογήσω τι θα κάνω στη συνέχεια. Θεωρώ όμως ότι είναι υποχρέωσή μου να ανοίξουμε τον δρόμο και σε μια νέα γενιά αυτοδιοικητικών, να προσπαθήσουν και τους έχουμε πραγματικά καλή επιτυχία και θα είμαι δίπλα τους, όποιος και αν εκλεγεί ή όποιοι και αν εκλεγούν, γιατί ξέρετε και με το Κλεισθένη έχουμε και ένα τεράστιο ζήτημα πώς θα διοικηθούν αυτοί οι Δήμοι. Σε αυτή την κατεύθυνση, ναι, εγώ θα είμαι δίπλα και θα στηρίξω την επόμενη διοίκηση. Πλην όμως θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να οριοθετήσουμε, να κλείσω ένα κύκλο και να πάω στον επόμενο. Δεν είστε από τους αυτοδιοικητικούς, κύριε Καραγιάννη, πάντως που έχετε δώσει ενάψματα και αφορμή να πει κάποιος ότι θα πάρει δαχτυλίδι. Ο Δήμαρχος Λαγκαδά δίνει το δαχτυλίδι στον επόμενο. Νομίζω ότι η καιρή είναι τελείως διαφορετική και η εποχή του Κλεισθένη είναι αχαρτογράφητη. Θεωρώ ότι θα δούμε νέα δεδομένα να διαμορφώνονται, νέες συμμαχίες. Είχα μια συζήτηση με παλιό αυτοδιοικητικό και μου έλεγε ότι στο δικό του Δήμο, ένα πολύ μεγάλο Δήμο, δεν θέλω να πω όνομα, θα χρειαστούν 3 συνδυασμοί για να το διοικήσουν. Θεωρώ ότι δεν θα είναι πρωτόγνωρο αυτό και για τους υπολείπους Δήμους. Θεωρώ ότι πολύ πιθανό στις νέες δημοτικές αρχές με το προβληματικό αυτό σύστημα του Κλεισθένη, που δεν αναφερθήκαμε καθόλου, ίσως κάποια άλλη στιγμή να αναφερθούμε, θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολη η διοίκηση του Δήμου. Η απλή αναλογική οδηγεί σε ακυβερνησία. Μπορεί να χρειαστούν 2 και 3 συνδυασμοί και αυτό αναγκαστικά δεν θα οδηγήσει σε συνενέσεις. Θα οδηγήσει σε προβλήματα και το τονίζω ότι τα αδιέξοδα στην κεντρική πολιτική σκηνή λύνονται με εκλογές. Εδώ δεν υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Αν μια δημοτική αρχή δεν μπορεί να έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο για διαφόρους λόγους, τότε δεν θα μπορεί να διοικήσει. Είναι μονόδρομος η αδυναμία διοίκησης, δηλαδή, αν επέλθει. Άπαξ και επέλθει, δεν θα μπορεί να έχει επιστροφή ο Δήμος, λέτε. Το θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική θεσμική δικλίδα που προβλέπει το Σύνταγμα 3 ή 4 περιπτώσεις προσφυγής στις κάλπες σε περίπτωση θεσμικού αδιεξόδου. Εδώ θα πρέπει να είσαι υποχρεωμένος 4 χρόνια να διοικήσεις χωρίς να έχεις την πλειοψηφία, χωρίς να μπορείς να περάσεις προϋπολογισμό. Και γι' αυτό κιόλας και θεωρώ ότι κάποια στιγμή στα πλαίσια της τεγματικής αναθεώρησης πρέπει να γίνει μια μεγάλη κουβέντα και να τεθούν οι βάσεις ώστε να αλλάξει και το άρθρο 54 του Συντάγματος και να προβλέπεται ένα σταθερό εκλογικό σύστημα. Δεν μπορεί η κάθε κυβέρνηση στα πλαίσια της δικιάς λογικής να αλλάζει. Ό,τι γίνεται στις εθνικές εκλογές να υπάρχει στις αυτοδιοικητικές. Και το κυριότερο, θητείες για όλους. Για όλους τους αιρετούς, σε όλα τα αξιώματα. Για όλους. Πρέπει να κλείνει κάποιος ένα κύκλο και από εκεί και πέρα να δίνεται ευκαιρία σε άλλους, όχι σε νέους, σε άλλους. Ο καθένας μας, αυτή είναι η δικιά μου φιλοσοφία και πιστεύω ότι είμαι ο πρώτος που το κάνω και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλή δύναμη στο έργο σας, αυτό που είναι των επομένων μηνών και καλή επιτυχία σε ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Κύριε Σμιλή, εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ καλή κουβέντα και συγχαρητήρια για το πολύ ψηλό επίπεδο της εκπομπής σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλές γιορτές να έχετε, κύριε Καραγιάννη. Και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Αύριο και πάλι στις 18:00 θα είμαστε κοντά σας. Ωστότε, καλό απόγευμα.